Με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, η ΠΕΔ Κρήτης πρόκειται να αναθέσει την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων έκτακτων αναγκών για όλους τους Δήμους της Κρήτης, υιοθετώντας την πρόταση του Γιάννη Μαλανδράκη. Μάλιστα, το κόστος, το οποίο δεν έχει προσδιοριστεί, αναμένεται να καλύψει η ΠΕΔ Κρήτης. Προκειμένου όλοι οι Δήμοι της Κρήτης να αποκτήσουν σχέδια διαχείρισης φυσικών καταστροφών ή να επικαιροποιηθούν τα παλιά όπου αυτά υπάρχουν. Είναι μια πολύ σημαντική πρόταση που έρχεται στην επικαιρότητα βέβαια και μετά την τραγωδία στο μάτι. Όμως είναι σημαντικό να έχουμε ένα πλάνο, να ξέρουμε ακριβώς πώς θα κινηθούμε, να ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε περιοχή. Μιας και ο κάθε Δήμος έχει ιδιαιτερότητες, είτε αστικό περιβάλλον, είτε περιαστικό, δασικές περιοχές, παράκτιο μέτωπο, ορεινό μέτωπο. Άρα σε κάθε Δήμο πρέπει να αναπτυχθεί ένα ειδικό καθεστώς προστασίας, το οποίο να εξειδικεύεται στις ανάγκες κάθε περιοχής. Ομόφωνα, ναι, επί της αρχής για την πρόταση που κάνει ο κύριος Μαλανδράκης, συμφωνώ απολύτως με την άποψη ότι έχουμε σημεία προστασίας τα οποία ούτε το 10% του πληθυσμού δεν γνωρίζει. Το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Θα πάρουμε SMS να στέλνουμε σε αυτούς που είναι στα επικίνδυνα σημεία. Μετά την τραγωδία στο Μάτι, αρκετοί δήμαρχοι του νησιού περιέγραψαν τις αδυναμίες που υπάρχουν σε υποδομές, την έλλειψη πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και ζητήματα γραφειοκρατίας. Στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας, εκείνα που παίρνουμε κάθε χρόνο είναι γύρω στα 30 χιλιάρικα για τον καθαρισμό των περιαστικών δασών. Δεν μπορείς να κάνεις πολιτική προστασία με 30.000 σε ένα δήμο με 70 χωριά και 400.000 περίπου στρέμματα έκταση. Εμείς ως Δήμος Χανίων, εγκαίρως, έχουμε καταρτήσει αυτά τα σχέδια. Τουλάχιστον στα Χανιά αυτά όλα έχουν επικαιροποιηθεί. Όμως δεν βρίσκω κακή ιδέα αυτό να γίνει για όλους τους Δήμους. Χωρίς επενδύσεις, πολιτική προστασία είναι σκορδαλιά χωρίς κόρδο και στο χωριό μου λένε ότι με ασφεντιλιές δεν κάνεις πολυκατοικίες ή για τα αυγά πως δεν τα βάφεις. Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης, θα πρέπει να καταρτιστούν ειδικά σχέδια διαχείρισης φυσικών καταστροφών, στα οποία θα καταγράφονται οι ιδιαιτερότητες των κάθε περιοχών, όπως και ο τρόπος αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, καθώς όπως σημείωσαν, δεν αρκεί το σχέδιο ξενοκράτης. Εγώ διάβασα προχθές και τρόμαξα. Πρέπει να έχουμε, λέει, 2 λεωφορεία σε ετοιμότητα, να έχουμε 4 δρόμους διαφυγής, να έχουμε προσωπικό που να σε 24 ώρες βάση. Ξέρουν την πραγματικότητα ότι ο δημοτικός υπάλληλος σχολάει στις 3 το μεσημέρι. Για να καταλάβετε, έχω 2 οδηγούς, 3 οδηγούς που ασχολούνται την ημέρα. Οι 2 είναι στα πνευματοφόρα και ο άλλος είναι στο αυτοκίνητο. 24 ώρες λέει επιφυλακή. Πώς? Για ένα μνημόνιο ενεργειών, στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που θα ακολουθηθούν, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερούσιων, εκτιμώντας ότι το κόστος μπορεί να φτάσει τις 260.000 ευρώ. Να συμφωνήσουμε με προγραμματική στο Πανεπιστήμιο, γιατί το κόστος δεν είναι κάτω από 150.000. Εγώ σας λέω, είμαστε 26 Δήμοι. Επί 10.000 θα βάζει στον κάθε Δήμο, χοντρικά μιλάω, είναι 260.000, δεν είναι λίγα.